Αν και στα μέσα κοινωνική δικτύωση ακούμε αρκετά θετικά πράγματα για το κρέα, ακούμε και αρκετά αρνητικά. Όπω συμβαίνει με όλα τα πράγματα στο διαδίκτυο. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για κάτι συγκεκριμένο σχετικά με το κρέα. Για το αν το κρέα προκαλεί καρκίνο. Αρχικά, α προσπαθήσουμε να απαντήσουμε το ερώτημα αν το κρέα περιέχει τοξίνε. Το κρέα περιέχει τριών ειδών συστατικά που μπορεί να θεωρηθούν τοξίνε. Πρώτα είναι αυτά τα οποία υπάρχουν φυσικά στο κρέας, όπως ο εμικός σίδηρος, τα κορεσμένα λιπαρά και οι πουρίνες. Ξεκινάω από τον εμικό σίδηρο, που είναι η μορφή σιδήρου που υπάρχει μέσα στο κρέας. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που υποστηρίζουν ότι αυτή η μορφή σιδήρου μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου, αλλά οι περισσότεροι οργανισμοί δεν έχουν πιστεί ακόμα. Για παράδειγμα, το Αμερικάνικο Ινστιτούτο για την Έρευνα του Καρκίνου και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία δεν θεωρούν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να συνδέουν αυτή τη μορφή σιδήρου με αυξημένη πιθανότητα εμφάνιση καρκίνου. Ένα ακόμα συστατικό του κρέατο που κάποιοι ερευνητέ θεωρούν ότι είναι καρκινογόνο είναι το ζωικό λίπο. Τα ζωικά λίποι αυξάνουν την πιθανότητα κάποιο να έχει αυξημένο βάρο και αυτό σίγουρα αυξάνει την πιθανότητα του καρκίνου, αλλά σε άτομα που δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, οι περισσότεροι ειδικοί δεν έχουν πιστεί ότι το ζωικό λίπος είναι άμεσα καρκινογόνο. Αν και έχουν προταθεί κάποιοι μηχανισμοί που υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει, οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν ότι το ζωικό λίπος δεν είναι καρκινογόνο αν δεν οδηγεί σε αύξηση βάρους. Το ίδιο και εγώ. Η άλλη ομάδα τοξινών που αναφέρεται συχνά ότι περιέχει το κρέας είναι οι ουσίες που παράγονται από τον τρόπο που μαγειρεύεται το κρέα. Η έκθεση του κρέατος σε υψηλέ θερμοκρασίε οδηγεί στη σύνθεση κάποιων ουσιών που οι οποίε έχουν αποδιδεγμένα καρκινοδοκόνο δράση. Για παράδειγμα, οι ετεροκυκλικέ αμίνε. Οι ετεροκυκλικέ αμίνε είναι ουσίε που παράγονται όταν το κρέα ψήνεται σε θερμοκρασία άνω των 150 βαθμών Κελσίου. Όταν βλέπουμε το κρέα σε κάποια σημεία να γίνεται σκούρο καφέ ή ακόμα και μαύρο, τότε μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι αυτά τα σημεία έχουν μεγάλη περιεχτικότητα στις καρκινογόνες ουσίε που ονομάζονται ετεροκυκλικές αμίνες. Υπάρχουν πολλές επιστημονικές μελέτες εργαστηρίων με πειραματόζωα που δείχνουν ξεκάθαρα ότι η χορήγηση αυτών των ουσιών στη διατροφή αυξάνει κατακόρυφα την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού, του εντέρου, του ύπατος, του πνεύμονα και του προστάτη. Ακόμα μια ομάδα καρκινογόνων ουσιών που παράγονται από τον τρόπο που μαγειρεύεται το κρέα είναι οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακε. Καθώ το κρέα ψήνεται, το λίπος λιώνει και στάζει στα κάρβουνα. Εκεί, με μια χημική διαδικασία που ονομάζεται πυρόληση, δημιουργούνται πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακε, οι οποίοι σε μορφή ατμών κολλάνε πάνω στο κρέα που μετά εμεί τρώμε. Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες έχουν αποδεδειγμένη καρκινογόνο δράση. Πόσο συχνά όμως τρώμε κρέα στα κάρβουνα? Είναι αυτός λόγος για να κόψει κάποιο το κρέας συνολικά ή για να το περιορίσει. Μείνετε μέχρι το τέλος βίντεο για να δείτε την απάντηση. Τέλος, η τρίτη κατηγορία ενώσεων που περιέχει το κρέα και είναι καρκινογόνε είναι η περιβαλλοντολογική ρήπη. Πρόκειται για τοξικέ ουσίε που συνήθω υπάρχουν σε μικρή ποσότητα στο κρέα, όπω τα βαρέα μέταλλα, οι διοξίνε και οι παραμένοντε οργανικοί ρήποι, όπω τα πολυχλωριωμένα διφενήλια. Αυτέ οι ουσίε είναι πιο κοντά στην έννοια των τοξινών που έχουμε στο μυαλό μα και είναι σίγουρα καρκινογόνε. Το κρέα που τρώμε περιέχει βαρέα μέταλλα, διοξίνε και παραμένοντε οργανικού ρήπου όπως και το δικό μας κρέας, γιατί τα ζώα τρώνε φαγητό και νερό που περιέχουν αυτές τις τοξίνες. Αυτές οι τοξίνες αποβάλλονται πολύ αργά από το σώμα μας, όπως και από το σώμα των ζώων που τρώμε με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται. Όταν τρώμε το κρέας των ζώων, τα βαρέα μέταλλα και οι υπόλοιπε τοξίνες μεταφέρονται στο σώμα μας. Καθότι αποβάλλονται πολύ αργά, δυστυχώς αποθηκεύονται. Αυτές οι ουσίες είναι πραγματικά καρκινογόνες είναι ουσίες που έχουν πολύ ισχυρή καρκινογόνο δράση τόσο σε μελέτες σε ζώα όσο και σε μελέτες σε κύτταρα. Ο μηχανισμός που προκαλούν καρκίνο και μεταλλάξεις είναι καλά στοιχειοθετημένος και εδρεωμένος και είναι ευραίως αποδεκτό ότι πρέπει να λείπουν από τη διατροφή μας. Δηλαδή, προκαλούν καρκίνο. Δεν είναι εύκολο να ξέρουμε γιατί οι ποσότητες που υπάρχουν στο κρέας είναι πολύ μικρές. Δεν ξέρουμε αν πραγματικά μπορεί κάποιο να σωρεύσει ικανέ ποσότητες που να οδηγήσει σε καρκίνο. Υπάρχει τρόπο να καταλάβουμε αν πράγματι το κρέα προκαλεί καρκίνο. Δεν είναι δυνατόν να δώσουμε απόλυτε απαντήσει, αλλά υπάρχει μια γραφική παράσταση που μπορεί να μα δώσει την καλύτερη δυνατή απάντηση. Η συσχέτιση τη κατανάλωση κρέατο με την πιθανότητα εμφάνιση καρκίνου. Πάμε να δούμε την οριστική απάντηση. Ή ότι, έχουμε καλ... ή ό,τι, καλύτερο έχουμε μέχρι τώρα στα χέρια μας. Για να καταλάβετε το τελικό γράφημα, θέλω να, κατα... θέλω να δείτε τη συσχέτιση καπνίσματος με την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα. Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε δύο γραμμές. Μια τυρκουάς γραμμή που δείχνει τις πωλήσει τσιγάρων αναελ... αναενήλικα ανα από το 1900 μέχρι το 2010 και μια πορτοκαλί γραμμή που δείχνει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα όσο η κατανάλωση τσιγάρων αυξάνει, τόσο αυξάνει και ο καρκίνος του πνεύμονα 20 με 30 χρόνια μετά. Όταν οι πωλήσει τσιγάρων πέφτουν, βλέπουμε ότι 20 χρόνια μετά ο καρκίνος του πνεύμονα πέφτει με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό. Είναι δύσκολο να μην συμπεράνει κάποιος ότι το κάμπτσμα οδηγεί σε καρκίνο του πνεύμονα από αυτό το διάγραμμα. Έχω σκοπό να παρουσιάσω ένα αντίστοιχο διάγραμμα που συσχετίζει την κατανάλωση κρέατος με την πιθανότητα εμφάνιση καρκίνου. Στο πρώτο διάγραμμα βλέπουμε την κατακεφαλήν κατανάλωση κρέατος παγκοσμίω, δηλαδή πόσα κιλά κρέα καταναλώνει ο κάθε ένα από εμά το χρόνο σε όλο τον κόσμο τι τελευταίε δεκαετίε. Το 1961 η κατανάλωση κρέατος ανά άτομο ανά έτος ήταν λίγο πάνω από 22 κιλά 60 χρόνια μετά η κατανάλωση είχε σχεδόν διπλασιαστεί και είχε φτάσει το 2022 τα 44 κιλά. Αν το κρέας προκαλούσε καρκίνο, θα περιμέναμε ο καρκίνος να έχει περίπου διπλασιάσει αυτά τα χρόνια. Όμως, όπως βλέπουμε στο επόμενο διάγραμμα, η πιθανότητα θανάτου από καρκίνο όχι απλά δεν έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει μειωθεί σημαντικά. Σε αυτό το διάγραμμα φαίνεται ότι σε σχέση με το 1980, το 2021 η πιθανότητα θανάτου από καρκίνο είχε μειωθεί 24,3%. Αν το κρέας προκαλούσε καρκίνο θα περιμέναμε το αντίστροφο. Θα περιμέναμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που είδαμε με το κάμψμα και το καρκίνο του πνεύμονα. Κάποιος όμως μπορεί να σχολιάσει ότι αυτό το διάγραμμα αφορά όλες τις μορφές καρκίνου και μπορεί ο καρκίνος του εντέρου συγκεκριμένα να έχει αυξηθεί και να είναι αυτή η μορφή καρκίνου που προκαλεί το κρέας. Αυτό ακριβώς σκέφτηκα και εγώ και γι' αυτό έψαξα συγκεκριμένα για τον καρκίνο του εντέρου. Τι έχει συμβεί τα τελευταία 40 χρόνια. Όπως βλέπουμε σε αυτό το διάγραμμα, ο θάνατος από καρκίνο του εντέρου έχει μειωθεί 22% τα τελευταία 40 χρόνια. Άρα, ενώ η κατανάλωση κρέατος τα τελευταία χρόνια έχει διπλασιαστεί, η πιθανότητα, η πιθανότητα θανάτου από καρκίνο του εντέρου έχει μειωθεί 22%. Αν το κρέας προκαλούσε καρκίνο, τότε θα περιμέναμε ακριβώς το αντίθετο. Ποιο είναι το τελικό συμπέρασμα. Είναι σίγουρο ότι το κρέας περιέχει ουσίες που έχουν καρκινογόνο δράση. Αλλά από ό,τι φαίνεται, για την ώρα, στις τροφές που τρώμε, δεν έχουν φτάσει τα επίπεδα που είναι απειλητικά για την υγεία μας. Δεν έχουν φτάσει τα επίπεδα που να είναι τόσο υψηλά ώστε να οδηγούν σε θανάτους από καρκίνο. Ο πιθανότερο λόγο είναι ότι η ποσότητά του είναι πολύ μικρή και δεν αρκεί για να έχει σημαντική επίδραση στου θανάτου από καρκίνο. Να τονίσω, αυτά ισχύουν μέχρι τώρα, γιατί αν συνεχίσει ο σέριξο τοξινών στο κρέα που τρώμε, δεν ξέρω πώ θα είναι τα πράγματα στο μέλλον. Άρα, τρώμε κρέα άφοβα, Όχι τελείω. Από αυτά που είπαμε νωρίτερα, θα ήταν λογικό να συμπεράνει κάποιο ότι καλό είναι να περιορίσει όσο περισσότερο γίνεται το τηγάνισμα και το ψήσιμο του κρέατος σε κάρβουνο και φωτιά. Προτιμήστε το κρέας μαγειρεμένο σε κατσαρόλα όσο πιο συχνά γίνεται. Η παραδοσιακή ελληνική κουζίνα είναι πολύ πλούσια με τέτοιες συνταγές. Ως ένα επιπρόσθετο μέτρο, προτιμήστε να καταναλώνετε το κρέας μαζί με άφθονες φυτικές τροφές, δηλαδή λαχανικά. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι πολλές από τις ουσίες που έχουν τα λαχανικά δεσμεύουν τις τοξίνες του κρέατος και τις εμποδίζουν να απορροφηθούν. Δηλαδή ακόμα μικρότερη έκθεση. Είμαι σίγουρος ότι αρκετοί από εσά τώρα θα σκέφτονται. Εντάξει, το κρέας δεν προκαλεί καρκίνο, δεν αυξάνει όμως τη χολυστερίνη. Εδώ η απάντηση δεν είναι ναι ή όχι, αλλά και ναι και όχι. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το αν και πότε το κρέα ανεβάζει τη χολυστερίνη, πρέπει να δείτε οπωσδήποτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου. Πατώντα το κουμπί μου αρέσει ή κοινοποιώντα το βίντεο, με βοηθάτε πολύ. Έχω ανάγκη τη βοήθειά σα για να συνεχίσω να δημοσιεύω ποιοτικά βίντεο. Σα ευχαριστώ πολύ.